Ονομάζομαι Νικολαίδης Νίκος, είμαι 68 χρονών. Ασχολούμαι με το χορό 50 χρόνια. Ο χορός για μένα δεν σημαίνει χτυπάω τα πόδια. Σημαίνει καίω το αίσθημα. Μεγαλύτερη σημασία έχει όταν χορεύω να με χειροκροτάρε. Όταν με χειροκροτάρε, νομίζω ότι όλοι μπορούν να μπουν μέσα. Όταν σε μια συναυλία στα μπουζούκια Βαμβακάρη που είχε καλέσει ο Δήμος Αναβής, μια κυρία μου είπε το εξής. Κανένας δεν χορεύει σαν και εσένα. Γι' αυτό πήρα το όνομα και λέγομαι Κανένας, ξέρω. Και επειδή το Αντένα δείχνει και το American Talent, πολύ θα γουστάριζα να μετέχω και να χορέψω Mike Jackson in America. Ελάτε. Καλώς το. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Νίκος Νικολαίδης. Δεν ακούγεται, αν το βάλετε κοντά, δεν ακούγεται και το πατήριο. Νίκος Νικολαίδης. Νίκος Νικολαίδης. Και με τι ασχολείστε? Με το χορό. Τι σας έφερε σήμερα κοντά μας? Τα φώτα. Τα φώτα, ηλεκτρολόγος είστε? Είδε φως και μπήκε. Είδα φως και μπήκε. Τα φώτα της δημοσιότητος. Α, βεβαίως. Τι θα μας κάνετε? Θα χορέψω του Σάκη Ρουβά. Α, κάνετε του Σάκη Ρουβά. Είμαι νέος. Ε? 19 χρονών είμαι. Λίγο τολμηρό μου φαίνεται. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Θα ήθελα πολύ να το δω. Γιατί ξέρουμε εμείς. Είναι ο Ρουβάς στη δικιά μου ηλικία. Κατάλαβες. Για να δούμε. Τώρα λυσάξτε. Έτσι κάνει ο Ρουβάς. Σου θυμίζει Ρουβά. Σου θυμίζει Ρουβά. Αυτό θα εγκατώ. Όλα γύρω του γυρίζουν. Γύρω σου γυρίζουν, σκέψεις, λέξεις, σκέψεις, όλα. Όλα γύρω σου γυρίζουν, μέρες, νύχτες, μήνες, χρόνια. Όλα στα σύντον θα γλύνω, λάθη, πάθη, τρέλα, όλα. Όλα στη ζωή μου είσαι γέλο. Έπαιρνα τελειώσει το ρεφράιν. Τρία ήτανε, τρία χι ήτανε. Ήταν τρία χι γιατί εντάξει δεν χορεύει έτσι ο Ρουβάς. Είμαστε σε θέση να το ξέρουμε. Ο καθένας βγάζει το δικό του. Ναι. Άμα μιμηθώ το Ρουβά, το δείχνω. Μα εσείς μας είπατε ότι μιμήσετε το Ρουβά. Ω, δεν το είπα αυτό. Α. Εσείς δεν είπατε ότι χορεύετε το Ρουβά. Να χορέψω του Σάκη Ρουβά, το Ιώνα γύρω μου γυρίζω. Ναι. Σωστά. Καταλάβαμε ότι θα κάνετε. Το αποτέλεσμα δεν αλλάζει από την πρόθεση. Άσχετα την πρόθεσή σας, το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που αξίζει 100.000 ευρώ που είναι το βραβείο για το Ελλάδα Έχει Ταλέντο. Ναι, αλλά ο άνθρωπος ήρθε για την εμπειρία σου, λέει. Δεν ήρθε για να πάρει. Και εμείς ευχαριστούμε για την εμπειρία που μας χαρίσατε. Να ψηφίσουμε. Να χορέψω σαν και Ρουβά, όχι να μιμηθώ σαν και Ρουβά. Ωραία, εντάξει. Μπράβο. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Γεια σας. Να τους πω ότι δεν είναι σωστή η Επιτροπή και θα πρέπει να συγκεντρωθεί η Επιτροπή και να δει και τις συνεντεύξεις. Για τις συνεντεύξεις τώρα τι τις δώσαμε, να τις δει ποιος. Δεν έχει δει συνεντεύξεις, δεν έχει δει τίποτα, δεν έχει δει... Και λέει άλλον τάρωνο. Και αναφέρει, αν είναι δυνατόν, θα πάρεις 100.000 ευρώ κατευθείαν, ακόμα δεν μπήκαμε στα προκληματικά, στα ημιτελικά και σου λέει θα πάρεις 100.000 ευρώ. Και λέει οι άλλοι να πούμε δεν μιμήσετε το Ρουβά. Και ο άλλος λέει εντάξει και να πούμε ευχαριστούμε που σε γνωρίσατε. Δηλαδή τελικά φτάνεις να λες ότι
Δεν πρέπει να υπάρχει επιτροπή και να ψηφίζει ο κόσμος. Ο κόσμος έχει τη διέστηση να κρίνει σωστότερα από την επιτροπή που είναι άλλα ντάλα.